Θέλω να πάμε λίγο στους τραυματιοφορείς, παραμένουμε Παγνή. Να πάμε και στον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη. Μάλιστα, χθες είχαν και μία στάση εργασίας εκεί άνθρωποι προκειμένου να χτυπήσουν καμπανάκι κινδύνου και να πείτε τι στην ηγεσία, κύριε Βρύσαλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, ότι δεν πάει άλλο ούτε με την κατάσταση που επικρατεί στους τραυματιοφορείς και συνολικά στο νοσηλευτικό. Για φέρτε μας κάποια παραδείγματα, δηλαδή προσωπικό. Πόσοι εργάζονται αυτή τη στιγμή, πώς βγαίνουν οι άδειες. Αυτή τη στιγμή είναι 37 μόνιμοι εργαζόμενοι, που είναι πλειοψηφία τους πάνω από 50 χρονών και είναι 26 συμβασιούχοι, εκ των οποίων οι 12 περίπου το Σεπτέμβριο τελειώνουν οι συμβάσεις. Αυτοί οι εργαζόμενοι δουλεύουν επί της ουσίας σε συνθήκες εντατικοποίησης, σε συνθήκες στα όρια εξόντωσης σωματικής. Είχαμε περιστατικά ανθρώπων που λόγω της πίεσης της δουλειάς, της κούρασης και των επαναλαμβανόμενων ανδειών και μάλλον βαρδιών δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Με αυξημένη αρτηριακή πίεση πήγαν με επιγόντων περιστατικών και με ανθρώπους με πάρα πολλά μυοσκελετικά προβλήματα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτός ο κλάδος που μιλάμε τώρα είναι ένας κλάδος που επί της ουσίας χρειάζεται να είναι την ώρα που πρέπει, στο σημείο που πρέπει, για να μπορέσει τα περιστατικά να τη διακινήσει πολύ έγκαιρα. Αυτό βεβαίως με την έλλειψη που υπάρχει, να σας πω ένα παράδειγμα, ότι το βράδυ σε μία εφημερία υπάρχει μόνο ένας τραυματιοφορίας για το νοσοκομείο ολόκληρο ή το πολύ ένας το απόγευμα για κάθε κτίριο. Δεν μπορεί να καλύψει την ίδια ώρα που πρέπει 2-3 περιστατικά που ζητάνε οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Τα έχουμε πει, κύριε Παναγιωτοπούλη, και από την εκπομπή σας και με τους μεταφορείς και με τις καθαρίστριες και με τις τραπεζοκόμες και με το νοσηλευτικό προσωπικό, ότι αυτή τη στιγμή οι 10.000 προσλήψεις που λέει η κυβέρνηση και ο κύριος Χρυσοχοΐδης τα κάνει, τόσες έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως δεν έρχεται να προσθέσει προσωπικό. Ακόμα και η περίφημη προκήρυξη που είναι στον αέρα και περιμένουμε τα αποτελέσματά της, μιλάμε για ανθρώπους που ήδη υπηρετούν. Να σας πω μόνο ότι το 2022 είχαμε 292 συμβασιούχους στην νοσηλευτική υπηρεσία, το 2023 έχουμε 289 και όταν οι κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού είναι 400. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δουλεύουν σε μόνιμη βάση και να έχουμε ταυτόχρονα και άλλο προσωπικό. Ήδη άδειες καλοκαιρινές δεν μπορούν να πάρθουν στο σύνολο του προσωπικού. Οι 20.000 μέρες ρεπό που οφείλονται δεν μπορούν να δοθούν μέχρι το Σεπτέμβρη τόσες άδειες. Με αποτέλεσμα να υποστελεχώνονται βάρδιες, να υποχρεώνεται, αν θέλετε, το νοσοκομείο να περιορίζει τα χειρουργικά κρεβάτια το καλοκαίρι για να πάρθουν οι άδειες. Και βεβαίως να κλείσει μία από τις δύο εντατικές το φθινόπωρο για να γίνει η απολύμαση και να πάρθουν οι άδειες. Αυτό, αν θέλετε, αυτή η ιστορία κρατάει χρόνια και οι δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδου και του νέου Υπουργού Υγείας ότι θα προχωρήσει πιο άμεσα τη σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με το ΕΚΑΒ, το είδαμε στην πράξη. Εδώ και στο νομό μας ο κόσμος πληρώνει από την τσέπη του για να μεταφέρεται από τα νοσοκομεία στα σπίτια του. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, εφόσον βάλουν και τους ιδιώτες στο ΕΚΑΒ, όπως θέλουν να το κάνουν, όπως επίσης με το αντιεπιστημονικό, αν θέλετε, προϋπόθεση ότι τα πληρώματα των ασθενοφόρων θα τα λειτουργούν πυροσβέστες εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου ή άνθρωποι που είναι στους δήμους, οδηγοί, θα γίνονται οδηγοί πληρωμάτων ασθενοφόρων. Είναι απαράδεκτα, είναι επικίνδυνα. Εμείς για όλους αυτούς τους λόγους προχωρούμε σε γενική συνέλευση την Πέμπτη και με στάση εργασίας 8 με 10 και θα συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η Ομοσπονδία μας στις 12 του Ιούλη, που έχουμε πανελλαδική απεργία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα, κύριε Βρύσαλη. Σας ευχαριστώ θερμά.